καταπληρωτές, 25.000 οικογένειες που εξαιτίας της κυβέρνησής τους του έχασαν τις περιουσίες τους και να χαρακτηρίσει τα κερδοσκοπικά φαντς θύματα κλοπής από αυτές τις οικογένειες. Επίσης, κανένας τους δεν εξηγεί πώς θα συνεχίσει η χρεοκοπημένη ελληνική οικονομία να δανείζεται όλο και περισσότερο, όπως δείξαμε ότι θα αναγκαστεί να κάνει, και να χρεώνεται όλο και περισσότερο, χωρίς νέα μνημόνια. Πώς θα συνεχίσει να πληρώνει τους στόχους και τα χρέη της, πώς θα συνεχίσει να πληρώνει τις εξωφρενικές στρατιωτικές δαπάνες, για τις οποίες όλα τα κόμματα συμφωνούν, και τις υποχρεώσεις της προς τον Ευρωστρατό που είναι στα σκαριά, χωρίς να περικόψει δημόσιες δαπάνες, μισθούς και συντάξεις, χωρίς να φορολογήσει κι άλλο, χωρίς να ξεζουμίσει κι άλλο, χωρίς να διαλύσει και το τελευταίο εργασιακό δικαίωμα και χωρίς να εφαρμόσει την πιο βάρβαρη καταστολή. Όχι μόνο δεν πρέπει να εμπιστευτούμε κανένα τους, πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε τον αγώνα για την ανατροπή της επόμενης κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή. Έναν αγώνα στον οποίο δεν μπορούμε να στηριχτούμε παρά στις δικές μας δυνάμεις για την εγκαθίδρυση μιας νέας κοινωνίας που θα εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα μιας πραγματικής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΚΔΕ κατεβαίνει στις εκλογές διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων που θα βάλουν φρένο στη φτωχοποίηση, όπως την κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας, πραγματική φορολόγηση του κεφαλαίου και των τραπεζών, εθνικοποίηση των τομέων ενέργειας και κοινωνικών αγαθών, δραστική μείωση των τιμών στα είδη βασικής κατανάλωσης και ενέργειας, επιβολή πλαφών στις τιμές, γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ειδικά το ζήτημα των εθνικοποιήσεων σε τομείς κλειδιά της οικονομίας και μάλιστα κάτω από εργατικό έλεγχο, γίνεται επιτακτική ανάγκη. Αυτές οι εθνικοποιήσεις, παράλληλα με το πλαφόν στις τιμές, στα βασικά αγαθά και την αυτόματη τριμηνιαία αναπροσαρμογή των μισθών, είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Καμία αστική ή ρεφορμιστική και πολύ περισσότερο καμία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάρει τέτοια μέτρα. Τέτοια μέτρα μόνο μέσα από αγώνες μπορούμε να επιβάλλουμε, στηριζόμενοι, όπως ξαναείπα, στις δικές μας δυνάμεις, την αλληλεγγύη και την ενότητά μας. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι ούτε εύκολη, δεν είναι ούτε γρήγορη. Και είναι επίσης μια διαδικασία που στηρίζεται στη δική μας συμμετοχή και στη δική μας επιμονή, δημιουργώντας επιτροπές και σωματεία σε χώρους δουλειάς, οργανώνοντας την αντεπίθεσή μας για να απαλλαγούμε από τα νεοφιλελεύθερα σκουπίδια που με λύση αντεπιτίθενται στα εργατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, για να ξεφύγουμε από τη βαρβαρότητα και να επιβάλλουμε τη δική μας λύση.